Γεια σας και καλή χρονιά. Σήμερα θα δούμε λίγο ένα σετ κατσαβίδια ηλεκτρολόγου κινέζικα από μια εταιρεία Pengong λέγεται, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε εδώ, τα οποία βρήκα κατά λάθος στο eBay καθώς έψαχνα να βρω κάτι άλλο και μου τα έβγαλε σαν διαφήμιση από κάτω και έψαξα και βρήκα και τα παρήγγειλα. Και σας τα παρουσιάζω μόνο και μόνο γιατί παρουσιάζουν τρομερές ομοιότητες με ένα άλλο κατσαβίδι γνωστής εταιρείας. Πάμε να δούμε λίγο τι περιέχει η συσκευασία. Η τιμή τους είναι πάρα πολύ φθηνή, γύρω στα 7,5-8 ευρώ τα πήρα και περιέχει 9 κατσαβίδια, αν θυμάμαι καλά, 3 και 3 και 6, 9 κατσαβίδια, τα οποία είναι 4 σταυρωτά και 5 ίσια. Έχει 5 6x150, 5 ίσια μάλλον 6x150, 6x100, 5x75, 4x75 και 3x75. 75 είναι το μήκος του κατσαβιδιού. Και το 4 είναι το φάρδος μπροστά. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Για να δούμε, έχει και το ανάλογο ταμπελάκι που λέει ότι περιέχει συσκευασία. Τώρα θα μου πείτε τι ιδιαίτερο έχουν τα κατσαβίδια αυτά. Τίποτα το ιδιαίτερο θα έλεγα, απλά παρουσιάζουν τρομερές ομοιότητες με αυτά, τα οποία είναι φάκομ. Να δούμε λίγο το ένα κατσαβίδι με το άλλο τις ομοιότητες. Το μήκος αλλάζει μόνο. Η λαβή είναι ίδια, το υλικό της λαβής, εντάξει, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με το Φάκομ, είναι καμία σχέση. Το ένα φαίνεται πιάνοντας το ότι το υλικό του είναι πολύ καλό και λέει τα ανάλογα 1000 βολτ, το οποίο αναφέρει και αυτό τα ίδια με λίγο κακής ποιότητας που η οποία φεύγει. Σαν σχέδιο είναι ακριβώς το ίδιο, η λαβή ακριβώς, δηλαδή ακόμα και η τελεία που έχει εδώ το ένα με το άλλο είναι ίδια. Το σημείο που γράφει France της Facom εδώ λέει το Pengong. Εδώ στο πλάι βλέπουμε, να τα βλέπετε και εσείς καλύτερα. Εδώ λέει Facom, εδώ λέει Pengong, εδώ λέει το νούμερο όπως λέει και εδώ, 1000 βολτ εδώ, 1000 βολτ, τη σφραγίδα κανονικά όπως έχουν και τα δύο. Στην πίσω όψη εδώ λέει 1000 βολτ, εδώ πάλι λέει 1000 βολτ, δεν ξέρω αν το διακρίνεται. Εδώ πέρα πάλι λέει Pengong, εδώ λέει Facom. Να δούμε λίγο και τα άλλα. Αυτά εδώ είναι Facom πάλι. Να πιάσουμε και ένα ίδιας κατηγορίας, απλά είναι πιο κοντά αυτά, έχω παρατηρήσει ότι είναι πιο κοντά. Παρόλο που είναι το ίδιο και τα δύο είναι πεντάρια αυτή τη στιγμή, το ένα 5,5, το άλλο είναι 5, είναι ακριβώς τα ίδια με πιο μικρό μήκος. Το ένα το σετ έχει 50 ευρώ, το άλλο έχει 7,5, 7,22 αν θυμάμαι καλά. Τώρα σαν κατσαβίδια εγώ, παρόλο που έχουν μόνωση, βλέπουμε ότι είναι πιο κοντή η μόνωση από τα Facom, έχουν κάποιο περιθώριο εδώ, αρκετά μεγάλο περιθώριο θα έλεγα, περίπου ένα εκατοστό. Και είναι σε όλα περίπου το ίδιο. Αν το δείτε εδώ φαίνεται. Τώρα εγώ και λόγω τιμής και λόγω του υλικού, γιατί το βλέπω ένα απλό πλαστικό και είναι πολύ πιο ελαφρύ σαν υλικό, δεν θα το χρησιμοποιούσα υποτάση με μεγάλη ευκολία. Μάλλον καθόλου θα το χρησιμοποιούσα υποτάση, δεν ξέρω. Δεν θα το εμπιστευόμουν. Απλά το παρουσιάζω έτσι απλά για να το έχουμε σαν άποψη. Έρχεται σε ωραία θηκούλα, υφασμάτινη, αντοχής φαίνεται. Ξαναλέω πάλι, για τα χρήματά του είναι άψογα, δεν είναι για επαγγελματία όμως. Προσωπική άποψη αυτή πάντα. Κόλλησε κιόλας. Προσωπική άποψη πάντα. Γιατί σαν επαγγελματίας προτιμώ να χρησιμοποιώ επώνυμα προϊόντα παρά
κάτι τέτοιου είδους. Τα πήρα καθαρά από ενδιαφέρον, γιατί στη φωτογραφία δεν έδειχνε καθόλου τη μάρκα, είναι απλά τα έδειχνε έτσι, που όλοι αν τα βλέπαν θα πήγαινε κατευθείαν το μυαλό μου τους σε φάκομ. Και λέω 7 ευρώ είναι, ας τα πάρω να δω περίεργα τι ρόλο παίζουν. Ξαναλέω, δεν είναι άσχημα, καλά είναι, φαίνονται, τώρα από αντοχής δεν ξέρω, δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Για να έχω άποψη να δω αν αντέχουν, δηλαδή αν σπάνε ή όχι. Η Facom δίνει εφόρου ζωής εγγύηση, δηλαδή αν σπάσει κάποιος το αλλάζει. Αυτή το πετάς. Και για 7 ευρώ δεν νομίζω αξίζει να ασχολείς και παραπάνω. Ελπίζω να σας βοήθησε, αν τα έχετε δει κάπου στο διαδίκτυο και θέλετε να τα αγοράσετε. Για καθαρά έραση τεχνική χρήση για το σπίτι καλά είναι. Αλλά όχι να τα χρησιμοποιείτε υπό τάση. Όχι ότι έχουν κάποιο θέμα, δεν τα έχω δοκιμάσει, απλά δεν θα τα εμπιστευόμουν. Γιατί ούτε δεν βλέπω κάποιον να έχουν κάποιο CE ή κάποια πιστοποίηση από VDE κτλ. Απλά έχουν κοτσάρει ένα 1000 volt και άντε γεια. Ενώ αν δούμε τα Facom το γράφουν καθαρά πάνω και έχουν και πιστοποίηση εδώ, ενώ αυτά εδώ δεν έχουν κάποια πιστοποίηση δίπλα στα 1000 volt, από ό,τι βλέπετε. Αυτά είναι πιστοποιημένα. Αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.